ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, έχει όλες τις άδειες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και όλες τις εγκρίσεις για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών προς το χώρο του αιωλικού πάρκου. Αυτά είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται κάποιος να τα ψάξει, διότι υπάρχουν στο διάβια αναρτημένα και είναι στην ευχαίρεια του καθενός να τα βρει και να αμφισβητούνται. Επίσης θέλω να σας πω ότι είναι ένα έργο, όπως σωστά ακούστηκε, ότι είναι χρόνια που οριμάζει μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου κατά την τελευταία τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ζητήθηκε να υπομνηθεί ιδιαιτέρως, διότι δεν γίνεται σε όλα τα έργα υδρολογική μελέτη επί τούτου λόγω του ιστορικού που υπάρχει στην Κεφαλονιά με τις πλημμύρες. Η μελέτη λοιπόν εκπονήθηκε, κατατέθηκε, αδειοδοτήθηκε και σας λέω μόνο το συμπέρασμα της οποίας καταλήγει ότι δεν επηρεάζει καθόλου τον υδροφόρο ορίζοντα και δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή της Αγίας Εφημίας. Τονίζω πάλι ότι είμαστε στο Δήμο του Αργοστολίου. Επίσης θέλω να σας πω, επειδή έχουν γίνει διάφορες κουβέντες σχετικά με τα φερτά υλικά, ότι το υλικό πάρκο το συγκεκριμένο έχει μελετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το ισοζύγιο των χωματισμών να είναι μηδενικό, άρα σημαίνει ότι σκάβεται για τα χαντάκια των καλωδίων ή για τις θεμελιώσεις των πλατιών, χρησιμοποιούνται στην ίδια την οδοπία, όπου και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε η υφιστάμενη οδοπία και έγινε μόλις μία διάνοιξη 500 μέτρων της νέας οδοπίας πρόσβασης. Άρα λοιπόν οι επεμβάσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Κλείνοντας την πρώτη τοποθέτησή μου, θέλω να σας πω το εξής, ότι το έργο επί της επεμβάσεις στην επιφάνεια του ορεινού όγκου είχε ολοκληρωθεί πριν την επέλαση του Ιαννού. Δεν λέω ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο, καθότι τα θεμέλια έχουν πέσει βέβαια, αλλά μένουν οι τελικές επιστρώσεις της οδοπίας. Όμως οι επεμβάσεις στην έκταση του βουνού είχαν ολοκληρωθεί πριν την επέλαση του Ιαννού, όπου καμία συνέπεια δεν υπήρξε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε να περιμένουμε ότι κάτι θα συμβεί. Το έργο ήταν κατασκευασμένο με την έκταση των πλατιών και τις οδοπίες. Ο Ιαννός πέρασε, δεν προκλήθηκε το παραμικρό, οπότε δεν υπάρχει κάτι να φοβόμαστε. Να σας πω ότι τα τεχνικά έχουν ολοκληρωθεί πλέον, τα οποία καταλήγουν και στους φυσικούς οχετούς και δεν επιβαρούν καθόλου το υδρολογικό ισοζύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή για το έργο που υπάρχει και σας μιλάω πάλι ότι δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο της Σάμης και τις πληγές περιοχές. Και κρατήστε κιόλας ότι έχει μελετηθεί και αδειοδοτηθεί πλήρως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή στο έργο. Τώρα, σχετικά με τη μεταφορά των ανεμογεννητριών, από ό,τι είδατε το πλοίο έμεινε 20 μέρες στο λιμάνι, θέλω να σας πω ότι το έργο, όπως ξέρετε, υπάρχουν ανάδοχοι μέσα στο κομμάτι της κατασκευής και προφανώς όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν με τις καθυστερήσεις επιβαρύνουν το έργο και προκαλούν επιπρόσθετα κόστη και βάρη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας πω ότι υπολείπεται για την αδειοδότηση κατά τη συσκευή του έργου. Απλά ήθελα να αποσαφηνίσω αυτά τα πράγματα τα οποία μένουν σε ένα γενικό επίπεδο και όχι σε τεχνική λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κασίμη και θα περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις τόσο στον κύριο Κασίμη, τόσο στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής, άλλος συνάδελφος. Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου, άλλος συνάδελφος. Γκισγκίνης. Ο κύριος Γκισγκίνης. Σταμούλης. Ο κύριος Σταμούλης. Παρακαλώ. Ωραία, την ερώτηση είναι ο κύριος Κουρής. Καραλάμπος. Ο κύριος Καραλάμπος. Έχει το θέμα. Κύριε Κουρή, την ερώτησή σας. Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Κασίμη, θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές για την περαιτέρω συζήτηση που έχουμε να κάνουμε. Καταρχήν, θέλω να σας πω, είπατε ότι υπήρχαν δεσμεύσεις για τα έργα κλπ. Πώς όμως πήρατε τέτοια απόφαση να φέρετε ένα πλοίο με τις ανεμογεννήτριες, όταν πριν τρεις μέρες, τέσσερες, είχαμε τη μεγάλη καταστροφή στην λεκάνη της Αγίας Εφημίας, πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω αν ακούσετε τον κύριο Τραβλό το ύψος της δαπάνης που έχουμε για την αποκατάσταση κλπ. Όταν είναι συγκεντρωμένες ανεμογεννήτριες οι οποίες
θεωρούσε ο κόσμος, και σωστά ή λάθος, για μένα σωστά, ότι συμβάλλουν και οι ανεμογεννήτριες σε αυτή την μεγάλη πλημμύρα, κατά ένα μέρος. Πώς πήρατε τέτοια απόφαση? Είναι ουσιαστική απόφαση και κατά την άποψή μου δικαιολογημένα ο κόσμος της Κεφαλονιάς και ο κόσμος της Άμισης ιδιαίτερα, που βίωσε μια τέτοια κατάσταση, δεν σας απέτρεψε να ξεφορτώσετε τις ανεμογεννήτριες. Το δεύτερο είναι ότι λέτε ότι έχετε όλες... Να απαντάω μία-μία την ερώτηση. Όχι, θα σας τα πω και θα μου απαντήσετε συνολικά. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι λέτε ότι έχετε όλες τις ερωτήσεις. Όλες τις ερωτήσεις τις έχετε από κρατικούς φορείς ή από αποκεντρωμένους φορείς και όχι από την τοπική κοινωνία, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο το 12 που ήρθε για έγκριση σας αρνήθηκε την εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών και μετά πήρατε αρνητικές απαντήσεις από όλους τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι βασικό. Εσείς δεν σας διερωτήθηκε γιατί οι τοπικοί φορείς έχουν αρνηθεί την εγκατάσταση πλέον ανεμογεννητριών στις περιοχές? Και το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι ότι μας λέτε ότι έχετε κάνει υδρολογική και υδραυλική μελέτη. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, και μάλιστα λέτε ότι όλα αυτά τα νερά της πλατείας που δημιουργήσατε και των δρόμων πάνε στους φυσικούς οχετούς. Οι φυσικοί οχετοί, που εμείς τα λέμε ρέματα, καταλήγουν στα διλινάτα. Έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις του νερού που θα τρέχει σε μια μεγάλη πλημμύρα δεδομένη στην περιοχή των διλινάτων, μέσα στο χωριό των διλινάτων? Αυτό θέλουμε να μελετήσετε. Όχι να μελετήσετε πού τα νερά της πλατείας που δημιουργείτε εσείς ή του δρόμου θα πάνε στα ρέματα. Εμείς θέλουμε να μελετήσετε και να κάνετε έργα για να προστατεύσετε τις περιοχές και τα χωριά πάνω στα οποία κάνετε τις εγκαταστάσεις σας. Και αυτό θέλω να μας πείτε. Έχετε κάνει κάτι τέτοιο? Ναι, κύριε Κασίμη, μην πλατιάζετε τόσο πολύ στις ερωτήσεις. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι ερωτήσεις ουσιαστικές. Να τελειώσουμε του χρόνου δηλαδή, κύριε Πουρή. Και μετά να φωνάζουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε. Να μην το ρωτήσουμε. Υπάρχει κανονισμός. Απαντήστε, κύριε Κασίμη. Ωραία, ξεκινώντας λίγο από το τέλος, να σας πω ότι η εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης στην ουσία εξετάζει εάν η κατασκευή του αιωλικού πάρκου προσθέτει περισσότερο στην ποσότητα ή στην ορμή και τη ροή των υδάτων. Από τη στιγμή που δεν προσθέτει απολύτως τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα στην κατάληξη, που είναι το αποτέλεσμα που γίνεται η εκβολή. Άρα λοιπόν, όταν από πάνω που ξεκινάει το νερό δεν προσθέτεται κάτι, αυτό σημαίνει ότι στην πορεία του και το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Τώρα, σχετικά γιατί το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Σάμης, καταρχάς, σε αυτό το σημείο θέλω να σας διευκρινίσω ότι πριν έρθει καν το πλοίο και μετά την επέλαση του Ιαννού, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Αυτοβούλος διέθεσε, τέλος πάντων προχώρησε κάποιες επαφές και προθυμοποιήθηκε να συμβάλλει στην αποκατάσταση των σημείων. Αυτό θέλω να το ξέρετε και απλά κρατήστε το λίγο στην άκρη. Λέω λοιπόν ότι η κατασκευή του υλικού πάρκου, επειδή η ΔΕΗ αναθέτει σε αναδόχους μετά από δημόσιους διαγωνισμούς, αυτό έχει συμβεί πριν 2 χρόνια. Ο προγραμματισμός του να κατασκευάσει ένα υλικό πάρκο δεν είναι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος γίνεται 1 χρόνο πίσω. Το πλοίο το οποίο μεταφέρει τις ανεμογεννήτριες να βλώνεται και γίνεται ο προγραμματισμός της μεταφοράς του τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη μεταφορά. Και επίσης, γνώσιμα ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις περιοχές που έχουν πληγεί, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πάει το μυαλό μας ότι θα δουν ανεμογεννήτριες ο κόσμος και κάτι θα συμβεί, διότι το έργο μας δεν είναι στο Δήμο Σάμης. Μείνετε όμως στο συγκεκριμένο ότι ο προγραμματισμός του πλοίου συμβαίνει τουλάχιστον 6 μήνες πίσω. Κύριε Σπύρου. Κύριε Πρόεδρε, διαπίστωσα προηγουμένως ότι κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά που ακούσαμε, γιατί τα θεωρούμε εξίσου σημαντικά. Και το λέω εγώ γιατί ως Πρόεδρος, ως Περιφερειάρχης το 2012 δεν είχαμε εγκρίνει
την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Γιατί η Κεφαλαιονιά έχει δείξει ότι έχει πληθώρα ανεμογεννητριών και οι διαβρώσεις των ορεινών όγκων από τα νερά είναι ορατές από μακριά. Άρα στην πράξη δεν μπορούν να τηρηθούν αυτοί οι όροι περιβαλλοντικοί, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και διαβρώνονται και οι δρόμοι που πηγαίνουν προς το μέρος αυτό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, μας πει ο κ. Δοκητής, ποια τα ωφέλη του Δήμου, τα αντισταθμιστικά και πώς δίνονται, αν έχει μια εικόνα. Δεύτερο, η άδεια που εκδόθηκε για τη βάση της εγκατάστασης, από ποια υπηρεσία εκδόθηκε, προφανώς μάλλον της Κεφαλαιονιάς. Και είναι γνωστό βέβαια η ανάγκη παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά φαίνεται ότι έχει υπερσυγκεντρωθεί στη Κεφαλαιονιά και με αφορμή αυτό το γεγονός το δυσάρεστο που εξελίχθηκε με τον Ιαννό, η ευαισθησία του κόσμου και η αντίδρασή τους έχουν μια δικαιολογία. Αν μπορέσει να μου απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί θα συνεχιστεί φαίνεται αυτή η διαδικασία στην Κεφαλαιονιά, μπορεί να ευνοεί το έδαφος, η ορεινή όγκη, αλλά οι διαβρώσεις των όγκων αυτών είναι ορατές από πολύ μακριά, από πού εκδόθηκε η άδεια και ποια είναι τα ωφέλη του Δήμου για να τα γνωρίζουν. Από πρώτη χέρια. Ωραία. Σχετικά με τις άδειες, να σας πω ότι οι άδειες εγκατάστασης παραγωγής και τα λοιπά εκδίδονται για την αποκεντρωμένη. Συγκεκριμένα για τα θεμέλια είναι η πολεοδομή η οποία εκδίδει την άδεια δόμησης για τα θεμέλια των ανεμογεννητριών. Έχει βγει άδεια? Βεβαίως, ναι. Το έργο είναι ολοκληρωμένο. Τα θεμέλια είναι ήδη κατασκευασμένα πριν τον Ιαννό. Τώρα, στο κομμάτι σχετικά με τα ωφέλη που έχει η τοπική κοινωνία από το υλικό πάρκο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι νόμος του κράτους και ο οποίος εφαρμόζεται το 3% των εσόδων του υλικού πάρκου, και όταν λέω εσόδων για να γίνει σαφές μιλάμε για το τζίρο, δεν μιλάμε για τα κέρδη που μπορεί να υπάρχουν μετά από κάποια χρόνια που θα αποσβεστεί το έργο. Από την πρώτη μέρα το 3% του τζίρου των εσόδων, δηλαδή του αιωλικού πάρκου, επιστρέφεται στην τοπική κοινωνία. Αυτά μεταφράζονται είτε σε χρήματα που παίρνει ο Δήμος για να κάνει διάφορα έργα για τους πολίτες, είτε από τη μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ των πολιτών που είναι πέριξ των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι να γίνουν όλα αυτά που συνέβησαν στο λιμάνι της Άμης από τους κατοίκους και τους διαδηλωτές, η ΔΕΗ ανανεώσιμες έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και από την πρώτη στιγμή μετέβη κλιμάκιο στο νησί, όπου επισκέφθηκε τις περιοχές της Αγίας Εφημίας και της Άσου και έχει προθυμοποιηθεί και είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ πέρα σχέτως των θεμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στο λιμάνι, να βοηθήσουμε τους κατοίκους που έχουν πληγεί μετά από μια τέτοια καταστροφική επέλαση του Ιαννού. Η συνέπειά μας και υπάρχει και θα τη δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Μείνετε όμως ότι κάθε μέρα που καθυστερεί η υλοποίηση και η ηλέκτριση αυτού του έργου, χάνεται το 3% των εσόδων, το οποίο θα γύριζε πίσω στους κατοίκους. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Το θέμα, η σχέση της αποκεντρωμένης με την πολεοδομία, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Η πολεοδομία Αργοστολίου έδωσε την άδεια την κατάσταση. Ναι, απαντήστε κύριε Κασίμη, για να προχωρήσουμε στον κύριο Κιζή. Η πολεοδομία δίνει μόνο την οικοδομική άδεια που αφορούν τα θεμέλια των ανεμογεννητριών. Του Αργοστολίου. Και η άδεια εγκατάσταση από την αποκεντρωμένη. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κασίμη. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε κάποιο πρόβλημα με το Δήμο Αργοστολίου? Υπάρχουν εκεί ενστάσεις, υπαναχωρήσεις στο έργο? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι. Ωραία. Άρα το θέμα είναι στο Δήμο Σάμις, λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει στους κατοίκους και στην κρισιμότητα που έχει σε σχέση με τις πλημμύρες. Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, να το γνωρίζετε.
Εμείς το γνωρίζουμε γιατί είμαστε αιρετοί από την περιφέρεια. Θα με επιτρέψετε. Ναι, θα με επιτρέψετε ότι με το Δήμο Σάμις, με το Δήμο Σάμις, να μην μείνουμε στο πρόσωπο ή στο θεσμικό, να πούμε έτσι ότι με την περιοχή της Σάμις έχει πλέον καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει καμία σχέση το έργο με αυτή την περιοχή. Α, το έχει καταλάβει. Η αντίληψή μου, οι άνθρωποι μια χαρά καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι ξεκίνησε κάτι θέλοντας οι άνθρωποι και λογικά για μένα να δώσουν την παρουσία τους μετά την επέλαση του Ιαννού ότι έχουν ανάγκη για βοήθεια και όντως ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός και βλέπουμε ότι έργα θα γίνουν κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι καθαρό ότι το έργο δεν αφορά την περιοχή της Αγίας Ευφημίας ή της Άσου που πλήγει από τον Ιαννό. Είναι σε ένα δημοργοστολείο το οποίο δεν επηρεάζει το έργο καθόλου. Ωραία. Εσείς, η σχέση σας με το Δήμο Σάμις, έχω την εντύπωση ότι προσφέρατε να κάνετε κάποια έργα αντιπλημμυρικά, να συμβάλλετε σε κάτι, μπορείτε θα σας να πω, θα σας πω. Εμείς προσπαθήσαμε και την τελευταία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο που προσκληθήκαμε για να πούμε τις θέσεις μας, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, τέλος πάντων δεν κατέστη δυνατό. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι συνέβη. Το ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω. Από την πλευρά μας, κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης και τα λοιπά, μας ζητήθηκε ένα αντισταθμιστικό έργο, το οποίο είναι η κατασκευή σε ένα αντιπλημμυρικό έργο της τάξης των 230.000 ευρώ περίπου. Πού, σε ποια περιοχή, με συγχωρείτε. Ναι, αφήστε με μόνο να ολοκληρώσω και ό,τι χρειαστεί να σας το διευκρινίσω. Ζητήθηκε λοιπόν η κατασκευή ως αντισταθμιστικό ένα έργο της τάξης των 230.000 ευρώ, όπου για το λόγο ότι επειδή δεν κρίθηκε ότι κατασκευαστικά και τεχνικά έχει ανάγκη η θέση που βρίσκεται το υλικό πάργο, καθότι δεν επηρεάζει καθόλου το υδρολογικό ισοζύγιο, η υπηρεσία, η δασική υπηρεσία, μας ζήτησε αυτό το έργο να κατασκευαστεί στο νύφι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το υλικό μας πάρκο. Έτσι, άρα λοιπόν ερχόμαστε ένα συμπέρασμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν χρειάζεται το σημείο που είναι το υλικό πάρκο να γίνει κάποιο αντιπλημμυρικό, μας λένε κάνε το αντισταθμιστικό κάπου αλλού. Εμείς στις επαφές που κάναμε με το Δήμο Σάμις, γιατί δεν έγινε μόνο μια απόπειρα προχθές, έχουμε ξαναμιλήσει με το Δήμο Σάμις επανειλημμένα εδώ και ένα μήνα και πλέον αρκετές φορές, είπαμε ότι είμαστε, παρόλο που έχουμε εκπονήσει το πρώτο κομμάτι της μελέτης και έχει πληρωθεί όπου μας είχαν υποδέξει τον ΙΦΗ, εμείς από την πλευρά μας είμαστε διατιθέμεθα να μην εφαρμόσουμε αυτή τη μελέτη, αλλά σε συνεννόηση με το Δασαρχείο και πιθανώς με την περιφέρεια, εάν αυτό το αντιπλημμυρικό έργο υπάρχει διάθεση και χρειάζεται να γίνει σε κάποια περιοχή που έχει πληγεί όπως η Αγία Ευφημία ή η Άσος, ένα αντιπλημμυρικό έργο της ίδιας οικονομικού μεγέθους, εμείς μπορούμε, αντί να το κάνουμε στο ΝΥΦΗ, να το κάνουμε καθ' υπόδειξη των αρμοδίων υπηρεσιών. Επίσης, αυτό πριν το πλοίο, σας το λέω και σας τονίζω, γιατί φαίνεται εδώ πέρα η διάθεσή μας και η εταιρική ευαισθησία μας, έχουμε προθυμοποιηθεί να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση των ζημιών με μηχανήματα στους δήμους αυτούς. Και τρίτον, εμείς μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση, το οποίο το έχουμε ήδη αναφέρει, απλά αυτό δεν αφορά τεχνικό επίπεδο να συζητήσουμε τώρα. Ο Δήμος, μάλλον οι τρεις Δήμοι της Κεφαλονιάς, έχουν μια δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης στη ΔΕΙΑΚ, όπου η δημοτική επιχείρηση της ΕΙΔΑΚ έχει ένα μεγάλο χρέος της τάξης, νομίζω, του 1 εκατομμυρίου. Έχουν γίνει ορισμένες επαφές και προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να προσφέρουμε στο νησί της Κεφαλονιάς με κάποια τεχνικά εργαλεία. Δεν είμαι αρμόδιος, όμως σας λέω ότι έχει γίνει επαφή με τον όμιλο της ΔΕΗ να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό το χρέος της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης του Δήμου Κεφαλονίας, του Δήμου Κεφαλονίας, της νης ολόκληρης, που συντάσσεται από τους τρεις Δήμους. Άρα λοιπόν, πέραν των αντισταθμιστικών που έχουμε με το 3% που ούτως ή άλλως θα έρχεται με την ηλέκτριση του πάρκου, με το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα κάνουμε στον ΙΦΗ ή όπου άλλου μας υποδείξετε, έχουμε προσφερθεί να κάνουμε και κάποια σειρά πραγμάτων για να ανακουφίσουμε τον πόνο και τις πτώσεις του Ιαννού στους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Ελπίζω να σας κάλυψα ότι χρειάζεστε στη διάθεσή σας. Ωραία. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω, διότι υπήρχε μια σύγχυση στην κοινή γνώμη και ήθελα να είμαι σίγουρη. Το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής σας ευθύνης ή της
συμβολή σας, μια και τύχατε αυτή την περίοδο την κρίση στην Κεφαλονιά, τα έργα τα οποία προσφέρεστε να κάνετε, σε τι αντιστοιχούν. Ευχαριστώ, εγώ έλυσα την απορία μου αυτή. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κισγκίνη. Κύριε Κισγκίνη, την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, πού κάνουμε ερωτήσεις, στην εισηγήτρια ή στον εκπρόσωπο της ΔΕΗ? Όπου θέλετε. Όχι, δεν θα κάνουμε. Εγώ θέλω να κάνω στην εισηγήτρια, αλλά δεν θα κάνω τώρα στο μαζί με τον Πρόεδρε. Οπότε μετά. Στην εισηγήτρια. Μετά, δεν κάνω τώρα. Δεν κάνω τώρα, θα πούνε παρόν. Ο κύριο Σταμούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταμούλη. Όλους. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Κασίμη, σαν εκπρόσωπο της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Κύριε Κασίμη, καταρχάς, να ξέρετε ότι είμαι κάτοικος των πληγησών περιοχών. Είμαι κάτοικος Μακριωτίκων και η επιχειρήση μου είναι στην Αγία Εφημεία. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα να είμαι από τους πληγέντες πλημμυροπαθείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, αν ξέρετε, τα νερά από το πάρκο που κάνετε καταλήγουν μόνο στα Διλινάτα ή έρχονται και προς την Πύλαρο, προς την Αγία Εφημεία? Έχετε πάει εκεί πάνω να δείτε, γιατί εκτός των άλλων, είμαι και κτηνοτρόφος και όλα τα βουνά αυτά τα έχω γυρίσει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπατε ότι δεν έχει καμία σχέση το πάρκο με τα νερά. Δημιουργείται γήπεδα, κύριε Κασίμη, τα οποία καταλήγουν τα νερά μαζεμένα και πνίγουν τα χωριά, όπως έγινε και με τις προηγούμενες ανεμογεννήτριες μέχρι τώρα. Και έρχεστε να μας πείτε ότι δεν έχετε καμία επίπτωση στο περιβάλλον μας. Και τρίτον, έχετε πάρει όλες τις άδειες. Για τις ξύλινες κολόνες που ετοιμάζεστε να βάλετε και τις έχετε στο μονοδέντρι, έχετε ρωτήσει τους ιδιοκτήτες γης, γιατί τίποτε δεν είναι δημόσιο εκεί, αν έχετε την άδεια να περάσετε? Ευχαριστώ. Απαντήστε, κύριε Κασίμη. Να ξεκινήσω λίγο από το τέλος και να σας πω ότι οι κολόνες είναι οι κολόνες της μέσης τάσης που είναι έργα κοινής ωφέλειας, όπου το Δασαρχείο έχει γνωμοδοτήσει επί τούτου. Και απλά να σας πω ότι εάν δεν περνάγαν οι κολόνες από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, κανένας δεν θα είχε στο σπίτι του ρεύμα και σήμερα δεν μπορούσαμε να μιλάμε καν με τους υπολογιστές μας. Εδώ μιλάμε για ιδιωτικό έργο, κύριε. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο της ΔΕΗ. Όταν θα έρθετε στις δικές μου ιδιοκτησίες, θα δούμε αν θα περάσετε. Τα μόλι, κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θα πάρετε τις απαντήσεις σας, είτε σας αρέσει. Δεν θα διακόπτετε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, δεν μιλάω συχνά και πρέπει να μου δώσει. Δεν μιλάτε συχνά και δεν έρχεστε και συχνά. Δεν πειράζει, από τώρα και πέρα θα με βλέπεις πιο πολύ, φίλε. Έλα ρε Μουζακή, τι έλεος. Κύριε Κασίμη. Ωραία. Το εναέριο δίκτυο λοιπόν είναι έργα κοινής ωφέλειας, όπου συνδέεται στην ουσία το αιωλικό πάρκο της ΔΕΗ ανανεώσιμες με τον υποσταθμό, από τον οποίο υποσταθμό παίρνει πολλά μέρη της Κεφαλονιάς τροφοδοτούνται. Το πρώτο που με ρωτήσατε σχετικά με τα νερά από το αιωλικό πάρκο, θέλω να σας πω, έτσι θα το πω λίγο παραστατικά για να καταλάβουμε, βάζουμε ανεμογεννήτριες και δεν βάζουμε βρύσες με νερό. Ό,τι νερό έπεφτε στο ίδιο βουνό, το ίδιο νερό πέφτει και θα πέφτει και τα επόμενα χρόνια. Οι πλατείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για τις 4 μόλις ανεμογεννήτριες του αιωλικού πάρκου, θέλω να σας πω ότι η αναλογία στη λεκάνη στην οποία εκβάλλει το αιωλικό πάρκο είναι το 5 της χιλίης. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο λίγο συμμετέχει στη λεκάνη η κατασκευή του αιωλικού πάρκου. Το 5 της χιλίης νομίζω είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Σίγουρα δεν έχω περπατήσει τις περιοχές όπως τις έχετε περπατήσει εσείς και είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, οι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, στο συμπέρασμά τους καταλήγουν ότι δεν επιβαρύνει καθόλου τον υδρολογικό ρίζωμα. Αν δεν τον επιβαρύνανε, δεν θα πνιγόμαστε, φίλε μου. Κύριε Χαραλάμου, στην ερώτησή σας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι εμείς δώσαμε μάχη ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος να γίνει ψηφοφορία αν θα πάρει μέρος στη συζήτηση ή όχι. Επομένως, είναι προφανές ότι και εμένα η ερώτησή μου απευθύνεται στην εισηγήτρια και όχι στο συγκεκριμένο εκπρόσωπο. Λόγω ότι τελειώσαμε το στάδιο των ερωτήσεων, κάντε τη στην εισηγήτρια. Λοιπόν, είστε ο τελευταίος είστε.
Όχι, είναι ο κύριος Γκισκίνης πρώτα. Ο κύριος Γκισκίνης και μετά εσείς. Ωραία. Μόνο διευκρινίστε με τη διαδικασία. Θέλετε να παραμείνω εγώ ή να βγω από τη συνάντηση? Αυτό θέλω να μου διευκρινίσετε. Να παραμείνετε, κύριε Κασίμη, γιατί έχουμε και τοποθετήσει. Πρέπει να ακούσουμε όλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα? Κύριε Γκισκίνη, την ερώτησή σας στην εισηγήτρια, παρακαλώ. Μήπως να ολοκληρώσει ο κύριος, η ερωτήση στον κύριο Κασίμη? Έχει ο κύριος Σπύρου, από ό,τι βλέπω, να ρωτήσει. Και μετά, γιατί και εγώ διαμορφώνω άποψη σύμφωνα με την πληροφορία που πέραμε τον κύριο Κασίμη. Ο κύριο Κασίμη δεν ήρθε σήμερα για να χάσει την ώρα που πρέπει να του πούμε. Έχει να κάνει κάποιε διευκρινήσει, τοποθετήσει και δεσμεύσει τη εταιρεία. Η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα κάνει το έργο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας και δεσμεύσεις να ακούσουμε από την εταιρεία. Επίσης, να ξέρετε ότι είναι και ο κύριος Λέκης, ο μελετητής, ο οποίος αναμένει να συνδεθεί και ίσως αν ο κύριος θεωρείται ο κύριος Κασίμης εκπρόσωπος μιας εταιρείας, ο κύριος Λέκης ως ανεξάρτητος μελετητής και με το authority του Πανεπιστημίου, θα πείσει και αυτός με τη σειρά του κάποια θέματα που απασχολούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Γράτσα, να συνεχίσουμε. Έχει ανοίξει κατάλογος ερωτήσεων. Έχουν ρωτήσει όλοι, έχουν μείνει δύο συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να ρωτήσουν εσάς. Να κλείσουμε αυτό. Θα απαντήσω στο τέλος. Διαμορφώνω άποψη κι εγώ. Εγώ δεν είχα μιλήσει μέχρι τώρα με τον κύριο Κασίμη. Ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Κύριε Πρόεδρε, επειδή διαμορφώνει η άποψη, στην τοποθετήσή μας που θα κάνουμε, εγώ τουλάχιστον θα πω και την ερώτηση. Ωραία. Όχι. Θέλετε και εσείς έτσι, κύριε Χαραλάμπους, γιατί θα πούμε στον κύκλο των τοποθετήσεων τώρα. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Περιφερειάρχη, αλλά αν η ίδια... Κύριε Πρόεδρε, μην θεωρηθεί ότι δεν θέλω να πάρω τις ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων. Είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά σας λέω τι νόημα έχει να πούμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας και ενδιάμεσα να απευθύνω ερωτήσεις σε μένα. Αλλά αν εσείς επιλέγετε... Το Χαραλάμπους και το κρίνετε. Είμαι εδώ όπως πάντα στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Παρακαλώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν για ένα θέμα είναι κάποιος εισηγητής να δέχεται ερωτήσεις. Αν η κυρία Περιφερειάρχης ομολογεί αδυναμία να απαντήσει στις ερωτήσεις, ας το πει. Αλλά όχι να μας λέει ότι πρέπει τώρα... Ερμηνεύστε με όπως θέλετε, δεν πειράζει. Μα θέλετε να διαμορφώσετε άποψη τώρα για να μας το πείτε? Δεν έχω ξαναμιλήσει με τη ΔΕΗ και θεώρησα ότι είναι καλό να μοιραστώ αυτή την πληροφόρηση. Ξέρετε, έχετε γνώση... χρήσιμο να την μοιραστώ με τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Έχετε γνώσεις για τις ανεμογεννήτριες ή θέλετε να μας μιλήσει ο κύριος Ορφανουδάκης στην ερώτησή μου όπως παλιότερα έχει τοποθετηθεί? Γιατί εμένα είναι γενικότερης φύσεως. Ωραία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω... χρόνο. Ναι, θα κάνω την ερώτησή μου λοιπόν, ότι αν ξέρετε αν οι ανεμογεννήτριες έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος ζωής των ανεμογεννήτριων και εφόσον υπάρχει ο χρόνος αυτός και τελειώσει, πεθάνουν δηλαδή αυτές οι ανεμογεννήτριες, τι γίνεται μετά? Μένουν εκεί και είναι σκελετοί επαόριστο και για επαόριστο χρονικό διάστημα? Αναλαμβάνει κάποιος την υποχρέωση να τις απομακρύνει? Τέλειος. Μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ, αν εσείς δεν είστε, εσείς είστε πρόεδρος, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, επειδή και συγχωρείτε λίγο, μπορώ να έχω ένα λεπτό επί τούτου, διότι... Δεν απευθύνθηκα σε εσάς, κύριε Κασίμη, γιατί σας είπα ότι αν θέλετε και αποθέσεις αρχή, εμείς είπαμε ότι δεν πρέπει σήμερα να παρευρίσκεστε μετά τη στάση σας και εσάς και της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ακούσουμε από την απάντησή σας. Γιατί αποκλείεται? Έλα. Γιατί... Μιλά το ένας πάνω στον άλλον, κυρία Κράτσα. Λοιπόν, εγώ έκανα την ερώτηση. Ωραία, κύριε. Ωραία. Στον κύριο Χαραλάμπους. Για τον κύριο Χαραλάμπους. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω ότι έχουν χρόνο ζωής.
αλλά επειδή δεν είμαι ειδική και ανακαλύπτω όλα αυτά τα ερωτήματα και εγώ και τις δικές μου απορίες λόγω του, των γεγονότων που προέκυψα και πρέπει να έχουμε υπεύθυνη πληροφόρηση για να είμαστε και υπεύθυνοι στην πολιτική που χαράζουμε, απευθύνω στον κύριο Κασίμη την ερώτηση να μας πει για το χρόνο ζωής και τον προγραμματισμό των εταιριών όταν εγκαταστούν νομογεννήτριες, τι προβλέπετε για το μέλλον. Λοιπόν, καταρχάς ο χρόνος ζωής των ανεμογεννητριών είναι πέριξε τα 25 χρόνια. Με συγχωρείτε πριν που ζήτησα το λόγο για να δώσω μία απάντηση στον τρόπο που διαχειρίζονται τα αιωλικά πάρκα μετά το πέρας της ζωής τους. Απλά το 2018 και 2019 η ιδέα ανανεώσιμη ολοκλήρωσε το πρώτο repowering στην Ελλάδα, δηλαδή αιωλικά πάρκα τα οποία είχαν γίνει τη δεκαετία του 1990 αποξηλώθηκαν και πλέον αντικαταστάθηκαν με λιγότερες ανεμογεννήτριες. Το repowering τι συμπεριλαμβάνει μέσα στο αντικείμενο εργασιών? Την απομάκρυνση των παλιών ανεμογεννητριών. Και όταν λέμε την απομάκρυνση των παλιών ανεμογεννητριών εννοούμε την αποξήλωση των παλιών θεμελιών των τσιμεντένιων βάσεων, όπου γίνεται διαχωρισμός του μπετού και του χάλιβα και πηγαίνει και ανακυκλώνεται σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί. Και μετά ο εξοπλισμός των ανεμογεννητρών, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε πωλείται σε δευτερογενή αγορά της Ευρώπης, η οποία υπάρχει, όπου αγοράζουν τις παλιές ανεμογεννήτριες, τις κάνουν refurbished και τις χρησιμοποιούν σε αιωλικά τους πάρκα. Είτε και αυτά ανακυκλώνονται πάλι σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης, ξεχωριστά τα πτερύγια και ξεχωριστά οι πυλώνες. Άρα λοιπόν, η εικόνα που έχει κάποιος μετά το πέρας λειτουργίας ενός αιωλικού πάρκου είναι ότι δεν υπάρχει ούτε το θεμέλιο, αλλά ούτε και η ανεμογεννήτρια στο χώρο εγκατάστασης. Και μάλιστα η διαδικασία διαχείρισής τους προβλέπεται και υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης. Αυτό θέλω να μάθουμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ερωτήσεων. Κύριε Πρόεδρε, ο Ποζίδης είμαι. Κύριε Ποζίδη, έχω μία ερώτηση για την εισηγήτρια. Δεν βάλατε διαδικασία ερωτήσεων στην εισηγήτρια, τη βάλατε τώρα. Έβαλα διαδικασία και άνοιξα και κατάλαβα. Όχι, βάλατε μία διαδικασία μετά την εισήγηση του κυρίου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν αναφερθήκατε στην εισηγήτρια, τώρα το είπατε στον κύριο Κισγίνη και στον κύριο Χαραλάμπου. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κάντε την ερώτησή σας, δεν είναι έτσι, κάντε την ερώτησή σας. Λοιπόν, στη διαδικασία της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη υπάρχει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, μία συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχει μία εισήγηση που δημοσιεύεται έγκαιρα να τοποθετηθούμε με κριτήριο αυτήν και να διατυπώσουμε τον πολιτικό μας λόγο και όχι τόσο τον τεχνοκρατικό, γιατί λείπει. Σήμερα άκουσα μέχρι τώρα, διάβασα την εισήγηση στο δικτυακό τόπο της περιφέρειας και άκουσα σήμερα ότι δεν υπάρχει εισήγηση σε σχέση με την πρόταση που υπάρχει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει μια καταγραφή νομοθεσίας και κάποιων στοιχείων που κατατέθηκαν τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θέλω να ρωτήσω, οι τοποθετήσεις που θα γίνουν, γιατί η κυρία Περιφερειάρχης λέει ότι και αυτή μαζί μας ενημερώνεται τώρα, ενώ έβαλε το θέμα όχι για μια ενημερωτική διαδικασία, αλλά για μια συζήτηση, οι τοποθετήσεις θα διαμορφώσουν, δηλαδή οι τοποθετήσεις δικές μας θα διαμορφώσουν την τελική πρόταση της εισηγήτριας στο τέλος, δηλαδή θα μάθουμε ποια είναι η εισήγηση όταν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Ή υπάρχει, δεν το κατάλαβα εγώ, υπάρχει εισήγηση τώρα αυτή τη στιγμή που πρέπει να διατυπωθεί να τη λάβουμε υπόψη μας στις τοποθετήσεις που θα κάνουμε? Αυτή είναι η ερώτηση. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω. Δεν υπάρχει εισήγηση. Δεν είναι θέμα της περιφερειακής αρχής αυτό. Για να σας έρθει εισήγηση και μάλιστα με δεδομένα υπηρεσιακά. Είναι ένα θέμα το οποίο εισάγαμε, όπως τόσα θέματα εισάγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εύχομαι να έχουμε και ποικιλία τέτοια θεμάτων και στο μέλλον, το οποίο έχει να κάνει με ένα σοβαρό θέμα ως προς την παραγωγή ενέργειας, τις δεσμεύσεις της χώρας μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της δημόσιας υγείας και τις δεσμεύσεις ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, του τρόπου παραγωγής ενέργειας και που επειδή έχει μια επικαιρότητα με κοινωνικές προεκτάσεις στην Κεφαλονιά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι να ενημερωθούμε και για τα πραγματικά δεδομένα και για τα κοινωνικά δεδομένα και το διάλογο που απαιτείται να γίνει στην Κεφαλονιά για την εμπέδωση των πραγματικών δεδομένων αυτού του θέματος.
Δεν υπάρχει σύγηση υπηρεσίας. Δεν είναι ένα θέμα της Περιφερειακής Αρχής. Ωραία, ένα λεπτάκι. Έχουμε συνδέσει... Ναι, και τώρα, Πρόεδρε, συγγνώμη. Γεννιέται άλλο θέμα. Δηλαδή, το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει με εισήγηση ενός προσκεκλημένου. Όχι, εισήγηση δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, μπερδεύτηκα, δηλαδή... Πάλι, κυρία Μπαλούς, τα πράγματα. Ναι, βοηθήστε να το εμπεδώσω και εγώ, να το εμπεδώσω. Λέξεις εταιρεία θα πρέπει. Α, στην εταιρεία, δεν το είπα, κυρία Κράτσα, ήμουνα προσεκτική. Πώς το παραλείψατε, Επίτηδες, για να μην ενοχληθείτε. Ωραία. Το παρέλειψα. Ωραία. Το παρέλειψα για να μην ενοχληθείτε. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο προσκεκλημένος, δεν κάνει εισήγηση ο προσκεκλημένος. Ωραία. Και ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κασίμη. Γιατί εμείς σε ποια εισήγηση θα τοποθετηθούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα και δεν το απαντάτε. Σε ποια εισήγηση θα τοποθετηθούμε, στις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν, σε ποια τοποθετηθούμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν στον τρόπο που αδειοδοτούνται σήμερα. Εσείς όπως εξειδικεύσατε το θέμα που συζητάμε σήμερα. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, δεν σας αρκεί η εισήγησή μου, μην τοποθετηθείτε. Έχουμε ένα ιστορικό που αποκαλύπτεται, που πολλοί περιφερειακοί συμβούλοι με ρώτησαν μάλιστα αν, τι κάνει η περιφέρεια, ποιος δίνει τις άδειες, τις δίνει αποκεντρωμένη, τι δίνει ο Δήμος της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτρες. Μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτό, ότι δεν σας αρέσει το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί σήμερα η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Δεν είναι ένα θέμα της Περιφερειακής Αρχής για να σας φέρω εισήγηση υπηρεσιακή. Κυρία Κράτσα, είναι σαφές, είναι ενημέρωση. Έτσι, όποιος νομίζει ότι μπορεί να τοποθετηθεί, τοποθετείται. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση να κάνω. Έχω μια απορία, κύριε Πρόεδρε. Μια απορία έχω. Τις απορίες είπαμε να τις λύσετε στην αρχή στα διαδικαστικά. Μια απορία έχω. Τόση ώρα κουβεντιάζουμε. Τόση ώρα κουβεντιάζουμε για ένα θέμα, αυτό το θέμα θα παράξει κάποιο αποτέλεσμα. Στο τέλος, κύριε. Όχι, στο τέλος. Αν είναι στο τέλος, να γίνει εισήγηση. Να γίνει εισήγηση. Είναι ενημερωτική διαδικασία και δεν θα υπάρξει. Αν είναι ενημερωτικό, εντάξει. Αλλά δεν θα το πάρει αύριο κάποιος και θα το πάει κάπου αυτή την απόφαση της ενημέρωσης. Ένα ψήφισμα το οποίο να εκφράζει... Ποιο ψήφισμα, αφού δεν έχετε εισήγηση, κυρία Περιφερειάρχης. Η βούληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, η Περιφερειακή Αρχή θα κάνει αυτό. Τι αν δεν θέλουμε, κυρία, πέστε μας τι θέλετε εσείς. Όχι, θέλω την εσείς τι θέλετε, μπορείτε να μας πείτε. Να μπορούμε να έχουμε διάλογο. Τι διάλογο, εδώ κουτσομπολεύουμε, κυρία Περιφερειάρχης. Κουτσομπολιό κάνουμε. Κουτσομπολιό κάνουμε. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Έχουμε ευθύνη για την Κεφαλονιά εμείς. Εσείς μην έχετε. Καλά, δεν βαστάω άλλο από την ευθύνη σας. Δεν βαστάω άλλο. Φοβερή η ευθύνη σας. Γι' αυτό δεν τα έχετε συνηθίσει και σας πέφτει. Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι για λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί δεν μπορώ να πω, όλοι λένε. Επιτρέπετε δύο λεπτάκια ή θα χρειαστεί να διακόπτω κάτι. Εγώ θα το είχα πει τώρα. Θα το πείτε, θα σας πω εγώ. Okay, boss. Το θέμα είναι ενημέρωση για την πράσινη ενέργεια, ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες και σύμφωνα με τον κανονισμό, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να εξάγει συμπεράσματα, μπορεί να βγάλει ψήφισμα, μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του. Τι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε συνδεδεμένο... Δεν καταλαβαίνουμε το θέμα που γράψατε, κύριε, δεν καταλαβαίνουμε. Πείτε μας τι θέλετε κι εσείς. Λέτε άλλο τώρα από το θέμα που είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Αυτό λέμε, μας μαλώνετε κιόλας. Αυτό λέμε. Ότι άλλο θέμα παρουσιάζεται τώρα. Μη με διακόπτετε. Καλά. Δεν καταλαβαίνουμε και το ύφος σας, κύριε Μουζακή. Κύριε Πρόεδρε, δεν είστε απουσιολόγος, πρόεδρος είστε. Και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά. Πρόεδρος είστε. Λοιπόν, να κάνετε τη δουλειά σας, λοιπόν. Προσπαθώ να την κάνω, δεν με αφήνετε όμως. Μόνο με εμένα την κάνετε τη δουλειά σας. Πρόεδρε. Έχουμε σε ανοιχτή ακρόαση τον κύριο Λέκα, δυσκολεύεται να συνδεθεί και θα πρέπει να μιλήσει από το δικό μου το μικρόφωνο. Μπορείτε να κάνετε ησυχία να τον ακούσουμε για δύο λεπτά. Ωραία. Κύριε Λέκα, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Σας παίρνω κοντά στο μικρόφωνο και μπορείτε να τοποθετηθείτε. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Δεν μπορώ να έχω κατευθείαν σύνδεση γιατί είμαστε στο ΜΥΡΤΟ, ομάδα του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου και βλέπουμε ακριβώς τις διαδικασίες που έχουν γίνει
οι όλες ζημιές στο Μύρτο αλλά και σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς μετά από ανάθεση του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μιας έρευνας που έχει σαν στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις σε μελλοντικά φαινόμενα από αντίστοιχα στην Κεφαλονιά. Είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητο να εξετάσουμε και τη συμβολή των ανεμογεννητριών στην εκδήλωση των όλων φαινομένων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο απόψεις, δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ότι είχαν επιπτώσεις και συνέβαλαν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην όλη εικόνα που δημιουργήθηκε με τις καταστροφές και η άλλη άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε στα έργα στις ανεμογεννήτριες αλλά και στα έργα που συνοδεύουν τις ανεμογεννήτριες ένα ποσοστό ευθύνης στην όλη παρέμβαση που γίνεται στον χώρο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πρόωρο να εκφράσουμε τη μία ή την άλλη άποψη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα σε περίπου 15 μέρες. Όμως, επειδή το θέμα αυτό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα συγκεκριμένα έργα είναι ένα τεράστιο θέμα, θα ήθελα να προτείνω το εξής, ότι θα πρέπει να αρχίσει μία ερευνητική διαδικασία η οποία θα επανακαθορίσει τις προδιαγραφές των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχουν για τα συγκεκριμένα έργα, γιατί βεβαίως έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές από αυτές τις μελέτες είναι και copy-paste. Εκείνο το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε και προτείνω να κάνουμε είναι να αρχίσουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαμόρφωση για τις μελέτες προδιαγραφών, προδιαγραφές οι οποίες θα θέσουν νέα δεδομένα και θα λάβουν υπόψη και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν από τις πρόσφατες καταστροφές. Μόνο έτσι θα ξέρουμε αφενός μεν τι επιπτώσεις έχουν ακριβώς τα συγκεκριμένα έργα στο περιβάλλον και σε καταστροφικά φαινόμενα και πού θα πρέπει να παρέμβουμε. Η διαμόρφωση αυτών των προδιαγραφών νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να έχουμε έργα τα οποία να επιβαρύνουν στο μικρότερο βαθμό με επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη για τις έρευνες αυτές, αλλά όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα του ενός μηνός που θα παραδώσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, για να εκτελεστεί όλη αυτή η διαδικασία, η μελέτη, η οποία θα καταλήξει σε νέες προδιαγραφές, χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα εξάμηνο προκειμένου να έχουμε μετρήσεις αξιόπιστες και οι οποίες θα μας οδηγήσουν πραγματικά σε προδιαγραφές εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, οι οποίες θα είναι αξιόπιστες και οι οποίες πραγματικά θα επιλύουν προβλήματα πάνω στο όλο θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις, να κάνουμε απόλυτη ησυχία για να ακούει μέσω τηλεφώνου ο κ. Λέκας. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κ. Λέκα για την διάθεσή του να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον με τη νέα του σύνθεση προέτους. Και θα ήθελα να σας πω, κύριε Λέκα, στη μελέτη που κάνετε αυτή τώρα, που εκπονείτε και η οποία χρηματοδοτείτε, ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, θα ήθελα να σας παρακαλούμε να μας πείτε τι στοιχεία μπορείτε να εντάξετε, διότι χρειάζεται να έχουμε μια άμεση προσέγγιση και φαντάζομαι ότι η ιστορία των πρότυπων όρων κτλ. Είναι κάτι που διέπει πολλές κατηγορίες κυβερνητικού έργου και προφανώς χρειάζεται και στον τομέα αυτό. Αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε πώς θα εντάξετε και τις προδιαγραφές αυτές που χρειάζεται και τα ερευνητικά στοιχεία αλλά και προδιαγραφές που χρειάζεται, πρέπει να έχουμε μία ένδειξη για να μπορούμε και εμείς να πορευτούμε στις δικές μας αναλύσεις και στο δικό μας στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι μπορείτε να κάνετε σε αυτό το στάδιο.
Βεβαίως, στα πλαίσια της έρευνας που μας έδειξε η Κυβέρνηση του Εκκλησίου, θα κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση για την επίδραση των συγκεκριμένων έργων πάνω στα φαινόμενα τα οποία εξελίχθηκαν ήδη. Θα έχουμε μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων και στη συνέχεια θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό, ένα πολύ καλό, ένα πρώτο σκαλοπάτι σε αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή στην επαναθεώρηση ουσιαστικά των προδιαγραφών με βάση τις οποίες γίνονται οι περιοδικές μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα. Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά δεν θα είναι η τελική εικόνα την οποία θα πρέπει να έχουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση. Ωραία, κυρία Μπαλού. Κύριε Λέκα, αν... Ναι, συγχωρήστε με αν λόγω ήχου δεν άκουσα κάποια από αυτά που είπατε και η ερώτησή μου είναι περιττή. Θα ρωτήσω όμως γιατί δεν το άκουσα. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και την επιστημονική σας γνώση, την επιστημονικότητά σας, από πολλές πλευρές και από την περιφερειατικής. Άκουσα ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την επίδραση των ανεμογεννητριών στα πλημμυρικά φαινόμενα. Θα ήθελα τη δική σας προσωπική επιστημονική άποψη. Συμβάλλουν ή όχι οι ανεμογεννήτριες στα πλημμυρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι στα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι απλά και μόνο εδώ στην Κεφαλονιά πλημμυρικά φαινόμενα, είναι φαινόμενα ουσιαστικά ροής κορυμάτων. Δεν είναι μόνο η πλημμύρα, είναι θέματα ροής κορυμάτων. Ναι, συμφωνώ. Το λέω συνοπτικά, ναι. Η ροή κορυμάτων περιλαμβάνει το υγρό μέσο και το στερεό μέσο. Στο υγρό μέσο δεν νομίζω ότι έχουν κάποια επίδραση τα συγκεκριμένα έργα, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει το υδρογραφικό δίκτυο, δεν επηρεάζει τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες, δεν επηρεάζει τις γεωδυναμικές συνθήκες. Στη στερεά φάση, που είναι τα κορύματα, που είναι αυτά ουσιαστικά που κάλυψαν και την Άσο, αλλά και την Αγία Ευθυμία, εκεί θέλει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, εάν δεν τοποθετήσουμε δείκτες πάνω στα κορύματα, τα οποία έχουν προέλθει από τις εξκαφές, και αυτά τα κορύματα να τα παρακολουθήσουμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο να δούμε πώς κινούνται σε όλο το χώρο, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε και ποιοτική αλλά και ποσοτική εκτίμηση. Αυτό ακριβώς εννοούσα όταν είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία τουλάχιστον να έχει ένα εξάμηνο παρατηρήσεις για να δούμε τα δεδομένα και να εκφράσουμε βέβαια άποψη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω μία ερώτηση να κάνω κι εγώ. Ναι, κύριε Κισκίνη. Κύριε Λέκα, είμαι ο Κισκίνης, ο Νίκος από Κεφαλονιά. Σας γνωρίζουμε και από τους σεισμούς του 2014. Είχατε συμβάλει αρκετά στις μελέτες και στην προσπάθεια για επούλωση των πληγών που είχαν δημιουργηθεί. Θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Πρώτον, εάν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι ζώνες, οι χωρικές που αναπτύχθηκαν έχουν σχέση με τις χωρικές ζώνες των σεισμόπληκτων περιοχών. Πρώτον αυτό, δηλαδή και τις αντίστοιχες χωρικές σεισμικές ζώνες. Και δεύτερον, αν τα μέτρα που πάρθηκαν, ειδικά μετά τους σεισμούς του 2014, ήταν ικανά να προστατεύσουν και από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Στο Μύρτα, ας πούμε, που είσαστε, νομίζω, από ό,τι άκουσα ή δεν άκουσα και καλά ότι είστε εκεί πέρα, είχαν προταθεί, νομίζω, από εσάς κάποια ολοκληρωμένα μέτρα για την περιοχή του Μύρτου, που όμως τελικά δεν επιλέχθηκαν στο εύρος που οι μελέτες είχαν προταθεί, γιατί ήμουν και στο Δήμο Κεφαλονιάς, και προτάθηκαν κάποια άλλα μέτρα που είχαν πολύ χαμηλότερο κόστος και για πιο σύντομο διάστημα, να ξεκινήσει η σεζόν. Αν δηλαδή αυτά τα μέτρα, αν είχαν πάρθει τα ολοκληρωμένα, θα είχαν συμβάλει και στα σημερινά να μην γίνουν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο βαθμό που γίνανε. Ναι, πραγματικά, με εκπλήσετε με την ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτό το θέμα είναι θέμα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει από την πρώτη στιγμή. Οι ζώνες επιπτώσεων των σεισμών είναι ίδιες με τις ζώνες επιπτώσεων των πλημμυρών. Και αυτό μας δίδει και νέα δεδομένα στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
γιατί για πρώτη φορά διαπιστώνουμε τη σπράγμαση ότι τα γεωδυναμικά φαινόμενα συντάσσονται απόλυτα με τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα. Και οι δύο αυτές φάσεις συνέβαιναν στο να έχουμε τις καταστροφές όχι μόνο το 2014, αλλά και φέτος. Συνεπώς, οι ζώνες κινδύνου ουσιαστικά συμπίπτουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό ήταν έκπληξη και για μας. Στο δεύτερο ερώτημά σας μπορώ να πω το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις τα έργα τα οποία προτάθηκαν για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου ουσιαστικά κράτησαν και συνέβαλαν στο να έχουμε και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Σε άλλες περιπτώσεις όμως όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που είμαστε στο Μύρτο, κάνουμε αποτίμηση των έργων, της αποτελεσματικότητας των έργων, που βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε να κάνουμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα των βραχοπαγίδων στο Ανάντι Πραδές, η οποία πραγματικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, αλλά άλλα έργα, τα οποία έγιναν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί προς το Μύρτο, αυτά τα έργα δεν λειτουργήσαν και τόσο καλά. Και επιπλέον εμφανίστηκαν βλάβες ουσιαστικά και σε άλλα σημεία. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε τώρα, δηλαδή κάνουμε την αποτίμηση των σημειών στην περιοχή του Μύρτου, όπως θα κάνουμε και στην Αγία Ευθυμία και στην Άσο και στις άλλες περιοχές. Μάλιστα βλέπουμε ότι κατά μήκος του μεγάλου ογκόλυθου της τάξης των 100 κυβικών μέτρων που είχαμε κατάπτωση από τα Ανάντι Πραγή στην παραλία του Μύρτου, κατά μήκος της διόδου της γραμμής πορείας του ογκόλυθου, εκεί λοιπόν έχουμε και τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και τις μεγάλες διαβρώσεις. Θα ήθελα να πω το εξής συμπερασματικά, ότι τα έργα λειτουργήσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου και άλλα έργα βέβαια δεν λειτουργήσαν και αυτά ίσως χρειάζεται και μια αλλαγή νοοτροπίας και μια αλλαγή επιλογής στο είδος των έργων προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και στις δύο περιπτώσεις κινδύνων. Άλλο συνάδελφος. Αν δεν θέλει κάποιος να ρωτήσει, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Λέκα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία του και να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λέκα, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, με τις τοποθετήσεις και το λόγο έχει ο κύριος Γαλιατσάτος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το πρώτο που χρειάζεται κανείς να αναφέρει και σχετίζεται και με το τίτλο του θέματος που έχει εισηγηθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι η επιβεβαίωση και από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο της θετικής μας γνώμης για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό ελπίζω να μην θεωρείται ως δεδομένο από όλους, γιατί είναι προφανές ότι παρά το γεγονός ότι έχει εκτιμηθεί ότι αυτή πρέπει να είναι η προοπτική και αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων για μια βιώσιμη πραγματικότητα στον πλανήτη, εντούτοις εν της πράγμασης αμφισβητείται από πολλές πλευρές και τολμώ να πω και σε κάθε ευκαιρία. Άρα λοιπόν χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και σε αυτό το συμβούλιο και να επιβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας σε αυτή την κατεύθυνση και να εναρμονιστούμε ενδεχομένως και με τις γενικές κατευθύνσεις που ήδη υπάρχουν για τον απεγκλωβισμό από τα ορυκτά καύσιμα ή γενικά από αυτές τις μορφές ενέργειας οι οποίες είναι προβληματικές. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνουμε το σχόλιο ότι πολλές αντιδράσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν να κάνουν ακριβώς με τις επιπτώσεις από τον τρόπο που αυτές οι ΑΠΕ εφαρμόζονται στην πράξη, επιπτώσεις στο περιβάλλον, κυρίως και στην τοπική πραγματικότητα κάθε φορά. Και εδώ ίσως είναι το κλειδί για να ερμηνεύσουμε πολλά από αυτά τα οποία συζητάμε και σήμερα. Κάνω μια παρέκβαση για να πούμε λίγο μια ιστορία για την εφαρμογή των ΑΠΕ και ειδικά των
ανεμογεννητριών στην Κεφαλονιά, αλλά και γενικότερα στο Ιόνιο. Η Κεφαλονιά είναι η πρώτη που δέχτηκε στο έδαφος της ανεμογεννήτριας εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις προσεγγίσεις που είχαν ήδη οι ερευνητές σε αυτό το τομέα σχετικά με τις ταχύτητες του ανέμου και με τις συνθήκες που είχαν τα βουνά της Κεφαλονιάς για να αναπτυχθούν αυτές τις μορφές. Έτσι λοιπόν η Κεφαλονιά φιλοξένησε χωρίς αντιδράσεις για πολλά χρόνια την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών. Θέλω να πω ότι γενικά και ως αντίληψη και με την παρουσία μας διαχρονικά στα συμβούλια τα νομαρχιακά ή άλλα της Κεφαλονιάς, είχαμε τοποθετηθεί θετικά σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν ήταν κανόνας γενικός, γιατί θέλω να θυμίσω σε πολλούς ότι σε μία τοποθέτηση για το ίδιο θέμα στην Κέρκυρα το 2012, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι βέβαιος αν ήταν 12, αν ήταν 11, δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς, για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίπτωση τοποθέτησης ανεμογεννητρών στον Παντοκράτορα, τότε είχαμε τοποθετηθεί ως παράταξη αρνητικά και τελικά το ίδιο το Συμβούλιο απήντησε αρνητικά παρά την εισήγηση της τότε Περιφερειακής Αρχής στη θετική. Και ο λόγος ήταν ότι οι φόβοι μας και η εκτίμησή μας για τον τρόπο εφαρμογής ενδεχομένως θα δημιουργούσε προβλήματα και ζητούσαμε περισσότερες απαντήσεις. Αυτό συνδυάστηκε και με ένα γεγονός που ήδη είχε επισυμβεί στην Κεφαλονιά τα προηγούμενα χρόνια, που ίσως κάποιοι να μην θυμούνται, αλλά επαναφέρεται κατά διαστήματα και είναι σημαντικό. Όταν δηλαδή υπήρξε το blackout μετά από βλάβη που είχε το δίκτυο της ΔΕΗ και για περίπου πάνω από μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, η Κεφαλονιά δεν είχε καθόλου ρεύμα. Όταν ήδη λειτουργούσαν οι ΑΠΕ, τότε λοιπόν διαπίστωσαν οι πολίτες και οι συμπολίτες μας ότι δεν αρκεί να υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανεμογεννήτρια σε ένα τόπο για να εξασφαλίζεται η ροή της ενέργειας όταν έχουμε διακοπή του δικτύου, βλάβη του δικτύου. Και εκεί εμφανίστηκε μια αδυναμία και του κράτους του κεντρικού και ταυτόχρονα του όλου συστήματος που λειτουργούσε στην Κεφαλονιά. Ποια δηλαδή? Ότι δεν είχε φροντίσει το κράτος να επιβάλλει σε όλες αυτές τις εταιρείες που επένδυαν και τοποθετούσαν ανεμογεννήτρια στην Κεφαλονιά να έχουν κατασκευάσει μια μεγάλη γεννήτρια η οποία θα ήταν αυτή που θα εξασφάλιζε στο μεσοδιάστημα τη σύνδεση του ρεύματος που δινόταν από τις ανανεώσιμες πηγές με το δίκτυο και θα συνεχιζόταν ομαλά η ηλεκτροδότηση της Κεφαλονιάς παρά τις βλάβες του κεντρικού δικτύου της ΔΕΗ. Αυτό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα ακόμη, εάν συμβεί μια βλάβη με ένα τόπο όπως είναι η Κεφαλονιά στο δίκτυο της ΔΕΗ, που βέβαια σήμερα συνδέεται δεξιά και αριστερά με το εθνικό δίκτυο. Αλλά πείτε ότι συμβαίνει μια τέτοια βλάβη που είναι καθολική. Παρά το γεγονός ότι έχουμε 108 ΜΒ εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά, δεν θα έχουμε ρεύμα. Αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί από το κράτος. Δεν το έκαναν διαδοχικά οι κυβερνήσεις. Είναι καιρός ίσως να το ζητήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή την εγκατάσταση μιας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κατάλληλης ισχύως, το οποίο θα παίζει τον ρόλο του όταν θα έρθει μια τέτοια στιγμή. Αυτά για την ιστορία στην Κεφαλονιά. Πώς λειτουργήσαμε ως Περιφερειακή Αρχή ανάσα το 2014 και μετά? Επειδή ακριβώς θεωρούσαμε ότι η φέρουσα ικανότητα στην Κεφαλονιά άρχισε να καλύπτεται και αρκούσαν πια τα πάρκα και η ισχύς που είχε εγκατασταθεί στα βουνά της Κεφαλονιάς. Γι' αυτό και από το 2014 στην Περιφερειακή Αρχή και μετά, σε 4, αν θυμάμαι καλά, ή 5 περιπτώσεις που ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δώσουμε γνώμη για τις μελέτες περιφερειακών επιπτώσεων, απαντήσαμε αρνητικά, λέγοντας ότι φτάνει αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί ή εγκατασταθεί, δεν θεωρούμε πλέον ότι πρέπει να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Επίσης, επειδή είχαν και από τότε και επί δικής μας θητείας παρουσιαστεί φαινόμενα καταστροφών
από πλημμύρες στα οποία δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι ενέχονταν και τα έργα, τα ημιτελή έργα στις κορυφογραμμές από τις δραστηριότητες των εταιριών που εγκαθιστούσαν τα αιωλικά πάρκα. Είχαμε καλέσει τις εταιρείες σε μια συζήτηση, είχαμε ζητήσει την ανάληψη των ευθυνών για κάποιες από αυτές τις καταστροφές, με τις οποίες θεωρούσαμε ότι έχουν σχέση μετά από εκτιμήσεις βεβαίως και των υπηρεσιών μας, και τις υποχρεώσαμε να συμβάλλουν οικονομικά στην χρηματοδότηση κάποιων έργων προστασίας στην περιοχή. Αυτά ως ιστορία. Εν προκειμένου, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, και για την Κεφαλονιά, ειδικά που συζητάμε ιδιαίτερως αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι ως Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουμε καμία πρόθεση από το 2014 και μετά, όσες ήρθαν για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, να θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η τοποθέτησή τους στο νησί. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 108,8 ΜΒ. Με την τοποθέτηση αυτή του έργου της ΔΕΗ ανανεώσιμες θα φτάσει στα 118, γιατί θεωρώ ότι εδώ πρέπει να είμαστε πιο διακριτοί, ακριβώς γιατί εδώ απέναντί μας δεν έχουμε τις εταιρείες των εργολάβων που μέχρι τώρα εγκαθιστούσαν στα βουνά της Κεφαλονιάς, αλλά έχουμε απέναντί μας το ελληνικό δημόσιο που μπορεί να είναι αξιόπιστος εταίρος και μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις και αντισταθμιστικά επί της ουσίας και φυσικά να τηρήσει κυρίως τις μελέτες οι οποίες έχουν εκπονηθεί, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον και στην οικονομία της περιοχής, και επομένως με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουμε. Επισημαίνω αυτά που είπε ο κύριος Λέκας, ότι είναι σκόπιμο να έχουμε ενδεχομένως πρότυπες προδιαγραφές με μια επιστημονική συμβολή. Θα έλεγα ότι αυτές οι προδιαγραφές, μόλις υπάρξουν, θα πρέπει αφενός με να γίνει μια αντιπαραβολή με τα υπάρχοντα πάρκα, γιατί αν χρειάζεται να διορθώσουν πράγματα, θα πρέπει να το κάνουν, και ταυτόχρονα να είναι υποχρεωτικές για οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή ακολουθήσει, είτε στην Κεφαλονιά, αν υπάρξει ποτέ, είτε σε άλλα νησιά, εάν αυτό υπάρχει τέτοια προδιαγραφή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ύπαρξη προδιαγραφών που θα θέσει ένα τέλος σε αυτή την αμφισβήτηση, εάν τελικά οι μελέτες είναι σωστές ή είναι όπως τις χαρακτήρισαν κάποιοι copy-paste και επομένως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα πρέπει να λήξει. Αυτό χρειάζεται πράγματι μια επιστημονική σφραγίδα από φορείς τους οποίους εμπιστευόμαστε. Αυτά για την ώρα και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε. Κύριε Σπύρου. Η εξέλιξη της συζήτησης θεωρώ ότι ήταν πολύ ουσιαστική και παραγωγική, γιατί ενημερωθήκαμε όλοι για θέματα τα οποία χρειαζόταν να δοθούν αυτές οι διευκρινήσεις. Εμείς κατανοούμε την δυσπιστία των πολιτών απέναντι πάντοτε για θέματα που αποφασίζει το κράτος, όπως είναι δομημένο, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, για θέματα που ιδιαίτερα για αυτό που αναζητάμε, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως έχουν επισημανθεί, και η αναγκαιότητα να στραφούμε σε άλλες πηγές ενέργειας, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, οι οποίες βέβαια να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, να μην βλάπτουν τους πολίτες και τη ζωή τους. Και θα δικαιολογούσε κανείς μέχρι ενός σημείου τις αντιδράσεις των πολιτών. Το θετικό από τη συζήτηση η οποία εξελίχθηκε, θα έβλεπα ότι προέκυψε ότι καταρχάς η ΔΕΗ τώρα και η εγκατάσταση αυτών των πάρκων είναι σε συνεννόηση, αφού πρέπει πρωτίστως να ακούμε και την τοπική κοινωνία, όπως εκφράζεται με τις εκλεγμένες διοικήσεις του πρώτου βαθμού, εμπροκειμένου που δεν έχει πρόβλημα με τον Δήμο Αργοστολίου. Δεύτερον, ότι η άδεια εκδόθηκε από την πολεοδομία του Δήμου. Τρίτον, η Περιφέρεια εξέδωσε πρόσφατα στο αίτημα για να εγκρίνουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, από ό,τι ξέρω το Δεκέμβριο του 2019, από την ανάλογη αντιπεριφέρεια περιβάλλοντος της περιφέρειάς μας,
να γνωμοδοτήσει με την γνωμοδότηση 98-255, συμπλήρωσε τον φάκελο και προκειμένου να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις και υδραυλική μελέτη για την προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, η οποία εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση τον Ιούνιο του 20 και από ό,τι διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι ελήφθησαν υπόψη και ολοκληρώθηκαν αυτές οι μελέτες. Άρα είναι πολύ σημαντικό ως αρχή η περιφέρεια και το τμήμα περιβάλλοντος να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Τώρα για την ιστορία, πράγματι εμείς σαν πρώτη περιφερειακή αρχή, όταν το θέμα ήρθε στην Κέρκυρα, υπήρχε μια σύμφωνη γνώμη εκ μέρους μας σαν ως περιφερειάρχης και πλειοψηφία, ότι κρίνεται αναγκαία αυτή η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί έγινε κατανοητό ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η επιβάρυνση των περιοχών που έβγαινε ο λιγνίτης δεν μπορούν να είναι μονοπλευροί, αλλά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθεί αυτή ο τρόπος παραγωγής ενέργειας με το λιγνίτη για να πάμε σε άλλες πηγές ενέργειας. Βέβαια, διαπιστώθηκε, η πλειοψηφία το αρνήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί η Κέρκυρα έχει μια διαφορετική δομή, δεν έχει μεγάλα βουνά, είναι πιο πυκνοκατοικημένη και το πρόβλημα δεν είναι αυτές καθεαυτές οι ίδιες οι ανεμογεννήτριες, όσο τα δίχτυα που δημιουργούνται και αναφέρθηκε και προηγουμένως στη διάβρωση που προκαλούν στο περιβάλλον χώρο, στα ορεινούς όγκους που βλέπουμε από μακριά η ροή αυτών των υδάτων πώς έχει αλλοιώσει το περιβάλλον και η αναγκαιότητα παρακολούθησης της συντήρησης αυτών των εγκαταστάσεων ώστε να μην έχουμε αυτές τις επιπτώσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα δικαιολογούσε την αντίδραση όπως αν διαμορφώθηκε και υπήρχε μέχρι ενός σημείου ή το πώς το αντιλαμβάνονται, αλλά από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι δεν έχει σχέση με την περιοχή, γιατί ασφαλώς ο χρόνος που επελέχθηκε και όπως είχε δρομολογηθεί, όπως αναφέρθηκε, και είναι μια αλήθεια αυτή, δεν έγινε μέσα σε μια μέρα η μεταφορά, φαίνεται όλα αυτά δρομολογούνται και κλείνονται οι συμφωνίες, τα συμβόλαια και οι εργολάβοι για να γίνει αυτή η μεταφορά και να δημιουργήθηκαν και αυτά τα γεγονότα. Εμάς ως Περιφερειακό Συμβούλιο μας φέρνει ενώπιον κάποιων ευθυνών, ποιον κατά τη γνώμη μου ότι η μεν τοπική κοινωνία η οποία φαίνεται έχει ερωτηθεί και την αφορά και αυτή τη στιγμή αφορά τον Δήμαρχο Στολίου, δεν έχει κάποιο πρόβλημα και μάλιστα είναι σε συνεννόηση. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη αναφέρθηκαν και είναι πολύ σημαντικά και τα έχουν γίνει αποδεκτά όλο αυτό το διάστημα. Η αναφορά προηγουμένως του κ. Γαλιατσάτου που αναφέρθηκε και είχε πράγματι προκύψει τότε με την blackout που έγινε στην Κεφαλονιά, αφού παράγουμε εμείς ρεύμα, πώς δεν έχουμε για εμάς, αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια, αλλά μέσα στα αντισταθμιστικά έχει μια λογική να υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, το ίδιο γεγονός μπορεί να συμβεί και σε άλλα μέρη της περιφέρειάς μας ή της Ελλάδος, να γίνει αυτό το blackout και να μην παράγουμε με ενέργεια, αλλά όλοι θα θέλαμε να είχαμε μια γεννήτρια ακόμα και στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας όταν γίνεται αυτή η διακοπή. Και αυτό έχει ένα κόστος, αλλά μπορεί να ερευνηθεί και να δει κανείς πώς στην πράξη μπορεί να ενταχθεί στην προστασία και την καλύτερη ασφάλεια μιας περιοχής όπως είναι τώρα προκειμένου η Κεφαλονιά, που έχει ταλαιπωρηθεί και από άλλα γεωλογικά και φαινόμενα ή μεγάλες καταστροφές όπως οι σεισμοί. Άρα κατανοεί κανείς την ευαισθησία του. Ολοκληρώστε, κύριε Σπύρου. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η περιφέρεια μέσα στην αρμοδιότητα που έχει ελέγχοντας το περιβάλλον και δίνοντας αυτές τις κατευθύνσεις οι οποίες έγιναν και αποδεχτές, να παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου, να υλοποιηθούν οι προβληματισμοί του κύριου Λέκα πάνω στην γενικότερη μελέτη για να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιες παρενέργειες και έργα τα οποία γίνονται να μπορούν να τα παρακολουθούν για να μπορούν και να συντηρηθούν για να μην υπάρχουν παρενέργειες που παρατηρούνται έστω κι αν δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο συμβάλλουν. Γιατί δεν είναι μόνο η αιτία από εκεί που τα γνωρίζουμε στην Κεφαλονιά και όλο αυτό το διάστημα, η αιτία της ροής των υδάτων και της μεταφοράς των φερτών, όσο και άλλες παραλήψεις που υπάρχουν σε κάθε περιοχή,
που κλείνεται η απορροή των υδάτων και δημιουργούνται τα τεράστια προβλήματα, τα οποία ο καθένας προσπαθεί να τα φορτώσει με κάπου αλλού, ενώ και η ατομική ευθύνη και η ευθύνη των ίδιων των φορέων και των αυτοδιοικητικών είναι πολύ μεγάλη για να μπορούμε να τα προλαμβάνουμε. Αλλά μέσα στο πολιτικό κόστος που αποφεύγει κανείς να αναλάβει, καταλήγουμε στα φαινόμενα τα οποία ζήσαμε τελευταίως. Ευχαριστούμε κύριε Σπύρου, κυρία Μπαλού. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το πρώτο που θέλαμε να πούμε σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι ότι θέλουμε να απευθύνουμε πραγματικά έναν χαιρετισμό αγωνιστικό σε όλους τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, να απευθυνθούμε από αυτό το βήμα και να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι και πολύ πιο δυνατοί από αυτή τη μάχη που έδωσαν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή, φορείς, σωματεία, οργανωμένα, δίνοντας μια πολύ σκληρή, δυνατή απάντηση και μια προοπτική ότι πραγματικά ο λαός όταν οργανωθεί και ξέρει πολύ καλά τι θέλει και παλεύει γι' αυτό, μπορεί να έχει αποτελέσματα. Θέλουμε επίσης από αυτό τη σημερινή συνεδρίαση να καταδικάσουμε και τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και την σιωπή και την ένοχη σιωπή, όπως είπαμε, και τη στάση και της Περιφερειακής Αρχής και Περιφερειακών Δυνάμεων, που σε αυτόν τον αγώνα επέλεξαν είτε να λείπουν, είτε να προσπαθήσουν ουσιαστικά να μην πάρουν θέση και δια της σιωπής τους να στηρίξουν τα επιχειρηματικά σχέδια. Θέλουμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που προσπάθησε με δυνάμεις καταστολής να σταματήσει αυτόν τον αγώνα. Και σήμερα η συζήτηση που γίνεται ουσιαστικά είναι κάτω από την πίεση αυτού του αγώνα, γιατί υπάρχει αναδίπλωση αυτή τη στιγμή και της εταιρείας αλλά και της Περιφερειακής Αρχής να προσπαθήσει με έναν διαφορετικό τρόπο να συνεχιστεί βέβαια αυτή η διαδικασία, αλλά κρατώντας κάποια προσχήματα στο πώς θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των νέων ανεμογεννητριών. Εμείς δεν έχουμε αυταβάτες δηλαδή για την προσπάθεια να υλοποιηθεί αυτό το έργο, γιατί είναι κεντρική κατεύθυνση. Αυτό το μαρτυρά και ο τρόπος της σημερινής συνεδρίασης, το γεγονός δηλαδή ότι η Περιφερειακή Αρχή, παρά τον τίτλο «Πράσινη ενέργεια» και το Κεφαλονιά, δεν φέρνει ουσιαστική εισήγηση με αυτό το περιεχόμενο. Είναι μια προσπάθεια η σημερινή συζήτηση η Περιφερειακή Αρχή να δώσει βήμα στην εταιρεία προκειμένου να μας πει μέσω και του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι όλα τα έργα έχουν προβλεφθεί, τα αντισταθμιστικά ωφέλη που θα μας δώσει, να γίνει αυτό που είπε η κυρία Περιφερειάρχης, δηλαδή να εμπεδώσει ο λαός και το καλό, μάλλον την ανυπαρξία κινδύνου από τις ανεμογεννήτριες και πόσα καλά στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης θα μας κάνει η εταιρεία. Αποτελεί αυτό για μας και προσβολή στην νοημοσύνη του κόσμου. Λες και ο κόσμος δεν έχει πείρα, δεν έχει γνώση, δεν έχει πολιτικό κριτήριο και δεν έχει και άποψη για να παίρνει θέση στις εξελίξεις και θα τα εμπεδώσει σήμερα. Βεβαίως κατανοούμε, αλλά δεν το πιστεύουμε, αυτό που λέει η κυρία Περιφερειάρχης, ότι σήμερα θα διαμορφώσει γνώμη και γι' αυτό έφερε την εταιρεία, όταν έχουν προηγηθεί άπειρες συζητήσεις με υπουργούς, υπουργεία, κυβερνητικούς εκπροσώπους, ακόμα και με την εταιρεία, η οποία σήμερα ουσιαστικά τι μας είπε, ότι έχει γράψει όλο το προηγούμενο διάστημα τις ανακοινώσεις της κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Τίποτα καινούριο. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μην έχει εισήγηση η κυρία Περιφερειάρχης για την πράσινη ενέργεια, νομίζουμε όμως την εισήγηση αυτή την έκανε ο κύριος Γαλιατσάτος. Ανταυτής, στον ίδιο δρόμο δηλαδή, υπηρετώντας την αιωλική ενέργεια, την κατεύθυνση δηλαδή για τις ΑΠΕ και τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ενέργεια. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτή τη σκοπιά, από αυτή τη σκοπιά, γιατί νομίζουμε ότι είναι προσχηματικό το ζήτημα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής, το ζήτημα της απολιγνητοποίησης της χώρας μας, το ζήτημα του περιβάλλοντος που αναμασούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, αυτό που γίνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι με πρόσχημα ακριβώς την προστασία του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της στον ενεργειακό πόλεμο και τα ωφέλη που προσδοκούν επιχειρηματικοί όμιλοι σε κάθε χώρα. Δεύτερον, αυτός ακριβώς ο σχεδιασμός διέπει και είναι τα στοιχεία δηλαδή που καθορίζουν τον εθνικό σχεδιασμό ενέργειας και το κλίμα στη χώρα μας και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χτες. Όλοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, στην ίδια ρότα. Ουσιαστικά, με την πράσινη ανάπτυξη όπως τη λένε, αυτό που κάνουν είναι να ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας σε υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που λιμνάζουν και να τους δίνουν δρόμο διεξόδου. Αυτό που γίνεται είναι ότι οι ανταγωνισμοί της ενεργειακής πίτας και του μοιράσματός της είναι τεράστια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και Ρωσία, και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στη μαύρη και καθαρή ενέργεια. Νομίζω ένα στοιχείο έχει σημασία τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου στον προϋπολογισμό της δεσμεύει το 25% στα πλαίσια της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής, 500 δισεκατομμύρια δηλαδή, και στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα στην επόμενη δεκαετία θα δώσει 44 δισεκατομμύρια. Αυτό θα κατευθυνθεί κυρίως στους επιχειρηματικούς ομίλους των ΑΠΕ, περίπου δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια θα εισπράξουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Από την άλλη πλευρά, τι έχουμε? Ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, πανάκριβο ρεύμα όταν λέμε ότι τα 30% των ελληνικών οικοκυριών είναι κάτω από τις συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Έχουμε προβλήματα ευστάθειας του συστήματος και της ανανέωσης των δικτύων. Και φυσικά να μην μας πείτε και για θέσεις εργασίας, οι οποίες ξέρουμε με ποιους όρους γίνονται. Από την άλλη μεριά, τεράστιες απαλλαγές, προκλητικές παροχές για τους ενεργειακούς ομίλους και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το φιλοεπενδυτικό θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και η Κεφαλονιά, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρα μας, στη λογική της άναρχης τοποθέτησης των ανεμογεννητριών και της πράσινης ενέργειας, στη λογική το που βολεύει την κάθε επιχείρηση, στη λογική το που είναι το μικρότερο κόστος και όχι στη λογική πώς η ενέργεια παράγεται, επιλέγονται και φορτώνονται αυτά τα τέρατα που ονομάζονται ανεμογεννητρίες χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του κόσμου. Είναι βέβαιο, νομίζω και ο κύριος Τσελέντης τελευταία παρετήθηκε και από την Επιτροπή της Περιφέρειας και νομίζω θα το ξέρει αυτό η κυρία Κράτσα, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι οι ανεμογεννήτριες επιδρούν και στα πλημμυρικά φαινόμενα. Το ζήτημα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων με βάση και τον τελευταίο νόμο, και θα το ξέρετε και αυτό, φεύγουν από τις περιοχές που έχουν τα προβλήματα και πάνε στο Δήμο για να καλύπτει τρύπες από την περιορισμένη χρηματοδότηση. Και το γεγονός του λιγνίτη ουσιαστικά έρχεται απλά να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν πραγματικά να περάσουν σε άλλο μείγμα ενέργειας, γιατί και ο λιγνίτης ακόμα, και το ξέρουν οι επιστήμονες αυτό, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με καταστρέφοντας το περιβάλλον με λιγότερο τρόπο, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα στην επιστήμη να τον αξιοποιήσουμε χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. Τελειώνοντας, γιατί τα συγκεκριμένα ζητήματα και της Κεφαλονιάς αλλά και των επιπτώσεων των ανεμογεννητριών, και ως συγκεκριμένα θα τα πούν και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβαλοι στις τοποθετήσεις σας, είναι δεδομένες οι συνέπειές τους, εμείς θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και θέση. Εμείς είμαστε ενάντια στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Είμαστε ενάντια στο να είμαστε υπόδουλοι στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων για το τι είδους ενέργεια θα επιλέξουν. Απαιτούμε να έχουμε δημόσιο αγαθό στο ζήτημα της ενέργειας και στο ρεύμα, φτηνό ρεύμα για όλους. Και από εκεί και πέρα, για το νησί της Κεφαλονιάς συγκεκριμένα, λέμε τέρμα ως εδώ. Καμία άλλη ανεμογεννήτρια στο νησί της Κεφαλονιάς. Και διεκδικούμε όλα τα αντιπλημμυρικά έργα που απαιτούνται για να μην ξαναζήσουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, τις ίδιες καταστροφικές πλημμύρες
από την εγκαθίδρυση, από την άναρχη δόμηση, από τις ανεμογεννήτριες. Δεν είμαστε αντίθετοι με την εξέλιξη, δεν είμαστε αντίθετοι με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του φυσικού μας πλούτου και της πράσινης ενέργειας, αλλά όμως, της αιωλικής, αλλά όμως σχεδιασμένη, συνδεδεμένη με τις ανάγκες του λαού και σε μια οργανωμένη, σχεδιασμένη οικονομία, η οποία θα παίρνει υπόψη της όλα τα κριτήρια στο σύνολο της χώρας και του γεωγραφικού και αστικού της ιστού, προς όφελος πάντα των λαϊκών αναγκών και όχι της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και στους συναδέλφους. Οι ανεμογεννήτριες είναι μια σύγχρονη μηχανητή κατασκευή, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, συλλέγει τον αέρα μετατρέποντας τον σε ηλεκτρική ενέργεια. Η όψη τους θυμίζει τους παλιούς ανεμόμυλους και η μέθοδο αυτή κατατάσσεται στις κυρίαρχες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ανεμογεννήτριες βρίσκουν πολίτες που είναι υπέρ, αλλά και κατά της εγκατάστασης αυτών στις περιοχές που έχουν στοχοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες που έχουν γίνει για το θέμα σε διάφορες περιοχές, δείχνουν ότι η άποψη των πολιτών εξαρτάται από τις ευρύτερες γνώσεις των ατόμων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν ενημερωθεί για αυτή την μέθοδο ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και αν η ενημέρωσή τους είχε αντικειμενική, θετική ή αρνητική μορφή. Θα ήθελα, προχωρώντας παρακάτω, να παραθέσω μερικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ελληνικών πάρκων. Μειονεκτήματα. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή θανατώσεις πουλιών. Είναι ένας από τους λόγους όπου για να επιλεχθεί η τοποθεσία τους γίνονται περιβαλλοντικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπτικοαστητική επίδραση, ανάλογα με την τοποθεσία, μπορεί να θεωρηθεί οπτικά δυσάρεστη από τον παρατηρητή. Ηλεκτρομαγνητική επίδραση στις ραδιοσυγνότητες. Απαιτούν πολύ χρόνο και υψηλό κόστος για τη μελέτη και την εγκατάστασή τους. Η ενέργεια των ανεμογεννητριών είναι μεταβαλλόμενη, όπως και ο αέρας που τους τροφοδοτεί, χωρίς την δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας αυτής, καθότι οι μπαταρίες γνωρίζουμε ότι έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος. Και τέλος, έχει μικρό συντελεστή απόδοσης, γι' αυτό χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής ως συμπληρωματική μορφή ενέργειας. Χρειάζονται δηλαδή πολλές ανεμογεννήτριες για να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Πλεονεκτήματα αυτών. Ο άνεμος, το καύσιμο των ανεμογεννητριών είναι άφθονο και παρέχεται δωρεάν. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και η χρήση τους περιορίζει την έκκληση των αερίων του θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικά, η χρήση μιας ανεμογεννήτριας 600 kVA, αγαπητοί συνάδελφοι, σε κανονικές συνθήκες αποτρέπει την ελευθέρωση 1.200 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, που θα αποβαλούνταν στο περιβάλλον αν χρησιμοποιείται άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. ο άνθρακας. Προσφέρει τεράστιο οικονομικό όφελος στις περιοχές που εγκατίστανται, είναι φθηνότερη μορφή ενέργειας. 4-6 σέντ ανά κιλοβατόρα εκτιμάται η συγκεκριμένη ενέργεια. Η κατασκευή τους και η συντήρησή τους είναι απλή και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτονομία ενέργειας σε μικρές περιοχές και να αποτελέσει μελλοντική πρόταση απεξάρτησης των κοινωνιών από τη χρήση πετρελαίου. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές χωρίς να επηρεάζουν τις αγροτικές εργασίες, καθώς δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο. Οπότε οι ιδιοκτήτες των ελληνικών πάρκων πληρώνουν ένα ενίκιο προς αγρότες και για τη χρήση γης. Οι σύγχρονες αναμεγνήτριες τείνουν να είναι αθόρυβες και τέλος προσφέρουν ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. Η ανάπτυξη λοιπόν της αιωλικής ενέργειας, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει δημιουργήσει τις προποθέσεις για αλλαγή στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα, βάζοντας στο στόχο την οικονομική αλλά και την ποιοτική εξέλιξη του ανθρώπου. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει από εμπειρογνώμονες, η ελληνική ενέργεια μπορεί να καλύψει την απαιτούμενη ενέργεια του πλανήτη, εγκαθιστώντας αιωλικά πάρκα σε περιοχές που δεν είναι δασικές εκτάσεις ή καλυμμένες με πάγο. Σήμερα γίνεται συστηματική μελέτη για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της αιωλικής ενέργειας, επιτρέποντας έτσι την εξάπλησή της. Τώρα, αν οι ανεμογεννήτριες είναι καλές ή κακές, τελικά φαίνεται ότι είναι θέμα οπτικής γωνίας. Ας τη συγκρίνουμε με ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όπου τροφοδοτούμαστε σήμερα και ας αναλογιστούμε τα θετικά ή τα αρνητικά της συγκεκριμένης πηγής ανανεώσιμης ενέργειας. Ποιοι όμως είναι αυτοί που τελικά στέκονται λησαλέα ενάντια στην αιωλική ενέργεια? Είναι, θεωρούμε, στην ουσία άνθρωποι που κόπτονται για το περιβάλλον, επιδεικνύοντας μάλλον όμως μια επιλεκτική οικολογική ευαισθησία, ενώ ταυτόχρονα δεν δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για το αν έχουν πεθάνει και πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι που ζουν στις περιοχές που λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι επικροτούν το είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας, αλλά ξέρω εγώ, μακριά από εμάς, να πάτε αλλού. Όπως το ζήσαμε και στην Κέρκυρα και σωστά μας υπενθύμησε ο κ. Γαλατσάτος την περίοδο εκείνη 2011-2012 στον Πατοκράτορα.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι αν στραφούμε όπως ο υπόλοιπος πλανήτης σε καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε ερημοποιήσεις και άνοδο της στάσης των θαλασσών, αλλάζοντας δραστικά σε ένα σημαντικό μέρος του τοπίου μας, καθώς και του ζωικού και φυτικού κόσμου μέσα σε αυτό, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρουν αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο και δεν τα λέμε εμείς. Είναι οπότε προφανές, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ακόμα και μικροί συμβασμοί σε θέματα όπως η οπτική όχληση, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο προς όφελος της ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ουσιαστικής προώθησης της ανάπτυξης της χώρας μας. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Στο θέμα των τοπικών αντιδράσεων, αντιχώρα η πτανιστική πρωτοβουλία θεωρεί ότι έχουν γίνει όντως λάθος χειρισμοί διαχρονικά, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει σωστή πληροφόρηση και να υπάρχουν αντιδράσεις. Σε πολλές χώρες, για παράδειγμα, όπως είναι η Δανία, η οποία νομίζω διακρίνεται, είναι η πρώτη χώρα ουσιαστικά στην κατάταξη όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση αυτών, προηγείται εκτενής διαβούλευση με τους κατοίκους. Ενημέρωση του κόσμου να γνωρίζει τι πραγματικά γίνεται, όλα τα δεδομένα, ώστε να αποτραπεί όποια αντίδραση. Ενώ ο Δήμος καλεί όποιον έχει αντιρρήσεις βάσιμες για ένα έργο, για παράδειγμα, τον οποίο προτρέπει και να υποβάλει μέσα σε μια προθεσμία τα επιχείρηματά του. Οπότε, ως παράταξη, η Πνευματική Πρωτοβουλία τάσεται υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν όχι ανανεώσιμες, τότε τι, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην περίπτωση τέλος της Κεφαλονιάς, εισηγούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, που μας ανέφερε πριν λίγο ο κ. Λέγκας, για την ευθύνη των ολικών πάρκων στα πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής και τη δέσμευση του αναδόχου ως προς την απομάκρυνση των πυλώνων, μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους. Αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων για να ξεπεραστεί το επιχείρημα της ευθύνης των νομιγητριών για τα φυσικά φαινόμενα που τραυμάτισαν το νησί και αυτών οι οποίοι το διαρρέουν, και δέσμευση με άρθρο στη σύμβαση του αναδόχου ως ρητή υποχρέωσή του, ώστε να μην υπάρξει περιβαλλοντική και οπτική επιβάρυνση της περιοχής, μόλις διαπιστωθεί ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν συμπληρώσει τον χρόνο λειτουργίας τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Αλεξάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Αηρατήδης. Δεν είναι συνεμένος, άρα ο κύριος Σαμοήλης. Κύριε Σαμοήλη, μας ακούει? Ούτε ο κύριος Σαμοήλης. Κυρία Κορονάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε. Θέλω καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι ποτέ δεν σας έχω μιλήσει με έντονο ύφος, σαν δάσκαλος μακρινών εποχών, παρόλο που είμαι δασκάλα και πολλών ετών πριν. Και απαιτώ το ίδιο και από εσάς. Μου δώσατε την αίσθηση ότι εάν είμαστε διαζώσεις, θα μου τραβάγατε και το μαλλί και θα μου δίνετε για ένα σκαμπύλι σαν τον Παπαμιχαήλ. Αυτό. Και με κάνατε και είπα περισσότερα από ό,τι θα έλεγα. Εκείνη την ώρα εγώ ήθελα να πω ότι αν είναι ενημέρωση, απλά δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και εμείς, η αντικαπιταλιστική αριστερά στα Ιόνια, χαιρετίζουμε την αγωνιστικότητα των ανθρώπων, των πολιτών της Άμης και ολόκληρης της Κεφαλονιάς και έχουμε δηλώσει και δημόσια ότι συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους. Τώρα, για την παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας, θα συμφωνήσω και εγώ με την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Απλά δεν ήθελα να μιλήσω για να μην σας τρώω το χρόνο. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του εκπροσώπου μιας εταιρείας που έχει φερθεί με τέτοιο τρόπο, με βία συμπεριφορά και στους πολίτες της Κεφαλονιάς και στον εκπρόσωπό τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Γκισγκίνη. Αυτό, κύριε Κασίμη, δεν στρέφεται στο πρόσωπό σας, αλλά στην εταιρεία. Αν η εταιρεία είχε όλα σε αυτές τις καλές προθέσεις, μπορούσε να το μεταφέρει στους πολίτες με καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, τώρα και για μας, αυτή η ξαφνική, η όψιμη ευαισθησία για την πράσινη ενέργεια της Ευρωπαϊκής